η Μαυρουδή και η Μίτσελ δεν ήταν Λελάρκου. Άρα όχι Λάρκου, είναι Παπαδούρη, Μενελάου, Όλοβιτς, Μαυρουδή και Μίτσελ. Αμέσως πολύ γρήγορα το πρώτο καλάθι από πλευράς ΑΕΛ με την Πέτρα, την Όρλοβιτς. Να, το έχει δείξει πως κρατά την ομάδα στα χέρια της και εντάξει, είναι και γρήγορη παίχτωρια, διαβάζει το παιχνίδι και βοηθάει και τις παίχτωριες να κινούνται πιο εύκολα με αυτήν. Είδαμε την Άνθια Παπαδούρη να ευστοχεί από το ζωγραφιστό και να βάζει ξανά την ΑΕΛ προς το σκορ, ενώ συμπληρώσαμε το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Avery. Η Ρουσάκη χαμηλά στη Θεολόγου, θέλει να αποστάρει την Όρλοβιτς, είναι κοντά και η Μίτσελ για μια βοήθεια. Avery τελικά το στάρει για 2, ευστοχίσει 7-6. Είναι κάτι που δεν θέλει η ΑΕΛ από την άλλη μεριά, η ΑΕΛ μία είναι υψηλή, πρέπει να κατεθεί. Λείπει και η Αγαπίου σήμερα από πλευράς ΑΕΛ, εδώ είδαμε την Νίκολα να πετυχαίνει το πρώτο της καλάθι με την είσοδό της σχεδόν στο... Στο γρήγορη παίχτωρια, χρειάζεται κάποιον να είναι πάντα μαζί της. Βλέπουμε την Avery να τρέχει, να προλάβει την τελευταία επίθεση στο 1 δευτερόλεπτο, θα σουτάρει. Μπάλα, δεν θα καταλήξει ο καλάθι, αυτό θα είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Έχει 2 πόντους, εδώ βλέπουμε την Νίκολα να γυρίζει και να ευστοχεί. 19-16. Η Νίκολα που φτάνει τους 4 πόντους. Αν πετύχει ακόμα ένα καλάθι θα πετύχει ρεκόρ φέτος απέναντι στην ΑΕΛ. Εκείνη 4 πόντους έχει πετύχει και στα 2 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί. Εδώ τρίποντο από την Παπαδούρη. 19 όλα. Οι βοήθειες που κάνουν από τον κεραυνό είναι εξαιρετικές. Κλείνουν μόλις την μπάρη, την μπάλα. Είναι κλειστή. Και αυτό είναι το πλεονέκτημα, το ότι έχει τον κεραυνός και τρέχει με την Avery και σκοράρει. Η Avery, η οποία με το τρίποντο αυτό κάνει το 28-21. Σε αυτή έπεσε πάνω σε Ρουσάκη και Θεολόγου. Θα βγάλει έξω στη Λάρκο που σουτάρει για 3 και θα ψοχίσει. 33-32 η διαφορά στον πόντο με την Λουκία Λάρκου να πετυχαίνει το πρώτο της τρίποντο μετά από 2-3 άσοχες προσπάθειες. Έχει 5 πόντους στην Αθανασίου και την Avery. Μπάλα φτάνει στην Όρλοβιτς που σουτάρει στο τέλος του χρόνου και φτωχή για 3. Βάζει την ΑΕΛ μπροστά με 43-44. Avery τώρα για 3 μέσα. 49-50. Μαδούρη. Πάει μέχρι το καλάθι, θα βγάλει έξω Μενελάου από τη γωνία για 2, μέσα, 49-52, τρομερό παιχνίδι. Να δούμε την Avery ξανά για 3, 52 όλα. Το παίρνει πάνω της η Νίκη Avery. 10 η Ρουσάκη, 55-61. Η ΑΕΛ που στο κρίσιμο αυτό σημείο έτρεξε ένα σερί 7-0 και ήταν αυτό που της έδωσε την τελική νίκη κάνοντας το 0-1. Σε 0-1 στις νίκες σε αυτή την σειρά των τελικών. Έσπασε λοιπόν η έδρα με την ΑΕΛ να επικρατεί εδώ στο κλειστό του Κώστας Παπαέλληνας.